Και ήρθε η ώρα για το γλυκό της ημέρας. Ένα γαλλικό γλυκό που το λατρεύω, το αγαπάω, μου αρέσει πάρα πολύ και θα αρέσει και σε εσάς. Λέγεται κλαφουτί, εγώ το λέω κλαφούτι, πείτε το όπως θέλετε. Είναι ένα γλυκό φτιαγμένο με κεράσια, πάρα πολύ εύκολο. Σε 25 λεπτάκια maximum θα είναι έτοιμο, οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Τελικά είναι πολύ απλά και τα έχετε όλοι στο σπίτι σας. Για το κλαφουτί με κεράσια θα χρειαστούμε για τη ζύμη 100 γραμμάρια βούτυρο λούρπα κανάλατο, 2 αυγά μεσαία, 150 γραμμάρια γάλα, 60 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική, 1 κουταλάκι του γλυκού εκχύλισμα βανίλιας, 1 πρέζα αλάτι και 100 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Για τη σύνθεση, 350 γραμμάρια γλυκό του κουταλιού κεράσι και 80 γραμμάρια βούτυρο λούρπα κανάλατο. Για το σερβίρισμα, ζάχαρη άχνη, 200 γραμμάρια σαντιγί, σιρόπι από το γλυκό του κουταλιού και φύλλα δυόσμου. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θέλω να σουρώσω το γλυκό του κουταλιού, είτε κεράσι είτε βύσσινο μπορείτε να ρίξετε. Να σου πω παραδοσιακά, αυτό το γλυκό γίνεται με φρέσκα κεράσια και τα κεράσια που βάζουμε σε αυτό το γλυκό είναι με το κουκούτσι, γιατί ουσιαστικά θέλουμε να βγάλει τη γεύση το κουκούτσι που έχει το πικραμύγδαλο μέσα στο γλυκό. Επειδή βέβαια κεράσια δεν μπορούμε να βρούμε όλο τον χρόνο. Σωστά, Μπελέση. Και είναι ένα γλυκό υπέροχο, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε είτε γλυκό του κουταλιού κεράσι, είτε γλυκό του κουταλιού βύσσινο. Το πιάσαμε? Ναι. Τέλεια. Τα σουρώνω, τα αφήνω στην άκρη. Και η επόμενη μας κίνηση είναι να λιώσουμε 100 γραμμάρια βουτυράκι. Να σας πω ότι σε αυτή τη συνταγή χρησιμοποιώ βούτυρο λούρπα κανάλατο σε αλουμινόφιλο. Παράγεται από 100% αγνό αγελαδινό γάλα, χωρίς συντηρητικά και δεν περιέχει καθόλου αλάτι. Λοιπόν, 100 γραμμάρια, οπότε γυρνάω εδώ. 100 γραμμάρια είναι εδώ. Τέλεια. Μια χαρά. Αυτοί είμαστε. Εδώ είμαστε. Τέλεια. Λοιπόν, 100 γραμμάρια βουτυράκι πάει στο τηγάνι μας. Εδώ. Θα το λιώσουμε, αλλά δεν θέλουμε να το κάψουμε. Θέλουμε απλά να το λιώσουμε, γιατί θα κάνουμε ένα ζυμάρι με το λιωμένο βούτυρο. Οπότε, σας φαίνεται λίγο χαζό αυτό που κάνω, αλλά είναι έξυπνο. Γιατί άμα αφήσω ολόκληρο το μπλοκ να το ζεστάνω, θα το παραζεστάνω, γιατί δεν θα λιώνει στη μέση και ουσιαστικά θα πάρει πολύ περισσότερο ώρα και θα ζεσταθεί πάρα πολύ το βούτυρο. Το πιάσεις, Μπελέση? Οπότε μας συμφέρει πιο πολύ να κόβουμε το βουτυράκι σε μικρά μικρά κομματάκια για να λιώσει πολύ πιο γρήγορα. Λοιπόν, και οι επόμενες κινήσεις είναι πάρα πολύ απλές. Θέλουμε το ταψάκι μας εδώ πέρα. 20 εκατοστών. Σε περίπτωση που θέλετε να κάνετε μεγαλύτερη ποσότητα, μπορείτε. Μπορείτε να κάνετε διπλάσια ποσότητα. Αλλά θα χρειαστείτε μεγαλύτερο ταψί. Λοιπόν, για ένα ταψάκι 20 εκατοστών, η συνταγή που σας δίνω είναι αυτή ακριβώς. Βλέπετε εδώ πέρα ότι το βούτυρό μου άρχισε να λιώνει. Δεν έχει λιώσει τελείως, αλλά το βγάζω από τη φωτιά και συνεχίζω το λιώσιμο εκτός φωτιάς για να μην είναι πάρα πολύ καυτό. Δεν θέλω να είναι καυτό. Εδώ. Τέλεια. Αφήνω λίγο στην άκρη να κρυώσει και πάμε σε ένα μπολ να ανακατέψουμε όλα τα υλικά για τη συνταγή μας. Θα πάρω ένα μπολάκι εδώ και θα ρίξω όλα τα υλικά μου που χρειάζομαι για τη συνταγή. Λοιπόν, 2 αυγά. Εδώ. 1, 2. Θα φέρω το γάλα μου από το ψυγείο. Τη ζάχαρη. Θα ρίξω λίγο βανίλια. Λίγο αλάτι. Εδώ. Τι έπεσε, το πιπέρι. Δεν πειράζει. Λίγο αλάτι και ανακατεύω πρώτα απ' όλα με ένα σύρμα αυτά τα υλικά. Γάλα, αυγά, βανίλια, ζάχαρη και αλάτι. Ανακατεύω λίγο να λιώσει η ζάχαρη. Σε αυτό το σημείο. Τέλεια. Και από τα 100 γραμμάρια βούτυρο που έχω λιώσει, τα 80 θα τα προσθέσω μέσα. Τα 20 περίπου θα τα αφήσω. Γιατί? Γιατί θέλω να βουτυρώσω το ταψάκι μου εδώ. Οπότε αφήνω το βούτυρο να πάει παντού. Πολύ απλά. Να φροντίσουμε να πάει παντού με ένα πινελάκι. Εδώ. Θέλουμε βουτυράκι στο ταψάκι για να μην κολλήσει το γλυκό μας. Και προσθέτουμε και το τελευταίο υλικό μέσα στο ζυμάρι μας, που είναι ουσιαστικά το αλεύρι και θα κάνουμε ένα πηχτό χυλό. Θα γίνει ένας χυλός, τύπου σαν κρέπες ένα πράγμα. Λοιπόν, ανακατεύουμε και αυτή είναι η φιλοσοφία όλου του γλυκού. Το γλυκό αυτό είναι το πιο απλό γλυκό που υπάρχει. Οι Γάλλοι γενικά τρώνε τα γλυκά του σαν γλυκά. Οπότε η φιλοσοφία είναι: παίρνω τα κεράσια μου, τα ρίχνω σε ένα ταψάκι, κάνω ένα χυλό, το ρίχνω από πάνω και ψήνω στο φούρνο. Οπότε ανακατεύω εδώ το χυλό μου καλά να σπάσει το αλεύρι. Ρίχνω τα κεράσια μου στο ταψάκι μου, εδώ. Να πάνε παντού.
Και όπως ρίχνω τα κεράσια μου, κατευθείαν από πάνω, τι κάνω, ρίχνω το χυλό μου. Πώς φαίνεται σαν φιλοσοφία γλυκού, φίλε Μπελέση? Είναι πανεύκολο, πρώτα απ' όλα. Δηλαδή δεν είναι το τίποτα, όλοι μπορούμε να φτιάξουμε ένα τέτοιο γλυκό. Επειδή το γλυκό μας, να ξέρετε, δεν φουσκώνει πάρα πολύ, σε περίπτωση που θέλετε να γίνει πιο πολύ σαν κέικ, μπορείτε να αντικαταστήσετε το αλεύρι που, για όλες τις χρήσεις, με αλεύρι που φουσκώνει μόνο του. Για να φουσκώσει λίγο παραπάνω το ζυμάρι. Γίνεται και αυτό. Λοιπόν, και τώρα. Ο φούρνος μου είναι προθερμασμένος στους 200 βαθμούς. Θα ψήσω για 10 λεπτά και στα 10 λεπτά θα βγάλω, να προσθέσω λίγο βουτυράκι από πάνω και θα συνεχίσω το ψήσιμο. Εντάξει, οπότε ραντεβού πίσω σε 10 λεπτάκια για να συνεχίσουμε τη συνταγή μας. Το κλαφουτί προέρχεται από το ρήμα κλαφίρ ή κλοφίρ, που σημαίνει γεμίζω, ενώ παραδοσιακά η γέμιση του κλαφουτί γίνεται με μαύρα μούρα που όταν ψήνονται δίνουν στη ζύμη μία αίσθηση από άρωμα αμυγδάλου. Μετά από 10 λεπτάκια θέλω να κόψετε άλλα 80 γραμμάρια βούτυρο εδώ, σε μικρά κυβάκια. Τέλεια. Και πολύ γρήγορα θέλω να ανοίξουμε το φούρνο, αν και σε κανένα κέικ δεν το κάνουμε αυτό. Σε αυτό το συγκεκριμένο θα το κάνουμε, γιατί έτσι πρέπει να το κάνουμε. Και να ρίξουμε από πάνω βουτυράκι. Γιατί? Γιατί θέλαμε πρώτα 10 λεπτά να ψηθεί, να πιάσει μια κρούστα από πάνω το κλαφούτι ή κλαφουτί, πείτε το όπως θέλετε, και μετά να ρίξουμε το βούτυρο, ώστε να μπορεί να ρουφήξει βουτυράκι το κέικ μας. Λοιπόν, τώρα βγάζω. Βγάζω από το φούρνο. Ρίχνω το βουτυράκι μου εδώ και επειδή τα υλικά μας είναι πολύ απλά, θέλουμε καλά υλικά, καλής ποιότητας, βουτυράκι λούρπα, κερασάκια, λίγο αλεύρι, λίγο ζάχαρη, λίγο αυγουλάκι, λίγο γαλατάκι και βουαλά. Κοιτάξτε εδώ, σας φαίνεται παράξενο, έτσι? Τώρα, κατεβάζουμε το φούρνο σε 180 βαθμούς και ψήνουμε άλλα 20 με 25 λεπτάκια. Μετά από 20 με 25 λεπτάκια θα βγάλουμε για να σερβίρουμε. Η προέλευση του κλαφουτί είναι γαλλική και συγκεκριμένα από την αγροτική περιοχή της Νότιας Γαλλίας, Λιμουζάν. Η ακριβής χρονολογία δημιουργίας του κορυφαίου αυτού γαλλικού γλυκού με τα φρούτα και τη ζύμη δεν είναι γνωστή, ωστόσο θεωρείται πως κατά τον 19ο αιώνα ήταν που η φήμη του απογειώθηκε και ταξίδεψε από εκεί για ολόκληρη τη Γαλλία. Και το γλυκάκι μας είναι έτοιμο. Το έχω αναποδογυρίσει. Κοιτάξτε εδώ, τα κεράσια φαίνονται από πάνω, το ζυμαράκι μας είναι από κάτω. Οπότε πριν κόψω ένα κομμάτι, μπορείτε είτε να το σερβίρετε με άχνη ζάχαρη σκέτο, εδώ, που είναι πάρα πολύ ωραίο. Μην ανησυχείτε, γιατί η άχνη ζάχαρη σε λίγο θα φύγει, θα απορροφηθεί από το κέικ και δεν θα φαίνεται. Ή μπορείτε να το πάτε στο επόμενο επίπεδο, που όπως συνήθως εμείς αυτό κάνουμε, φίλε Μπελέση. Πες το, ομολόγησε το. Δεν είμαστε τώρα τίποτα τυχαίοι. Πρώτα απ' όλα, κοιτάξτε τι ωραίο που φαίνεται. Καλά, έπεσα σε λάθος κομμάτι. Έπεσε σε κομμάτι που δεν έκοψα ούτε ένα κεράσι. Θα κόψω άλλο ένα, εδώ. Και ας ελπίσουμε αυτό να έχει κεράσια. Κοίτα να δεις, καντεμιά! Δεν πειράζει, έχει λίγο κερασάκι. Είναι πολύ απλό γλυκό. Δεν χρειάζεται να κάνετε πολλά από πάνω. Οι Γάλλοι λατρεύουν την σαντιγί. Τη λατρεύουμε κι εμείς. Μας αρέσει? Πολύ. Μας αρέσει. Οπότε δεν θα τη λυπηθώ. Θα βάλω από πάνω έτσι λίγο σαντιγί. Πες το λίγο, σταμάτα. Σταμάτα. Λοιπόν, έχω κρατήσει το σιροπάκι που σούρωσα τα κεράσια μου. Να μην το ρίξω κι αυτό. Θα το ρίξω. Και κοίτα εδώ. Τι ωραίο πράγμα, Και βέβαια ένα τέτοιο γλυκό, τι χρειάζεται πάντα. Λίγο δεδρολίβανο. Διός μου. Είναι πάρα μα πάρα πολύ ντελικάτο, όπως το βλέπεις, φίλε Μπελέση, για ανθρώπους σαν και σένα. Για το κλαφουτί με κεράσια, σε ένα τηγάνι σε χαμηλή φωτιά βάζουμε το βούτυρο. Αφήνουμε να λιώσει, αφαιρούμε και αφήνουμε στην άκρη. Χωρίζουμε το λιωμένο βούτυρο σε 80 γραμμάρια για τη ζύμη και 20 γραμμάρια για το ταψί. Σε μπολ βάζουμε τα αυγά, το γάλα, τη ζάχαρη, τη βανίλια, αλάτι και τα 80 γραμμάρια από το λιωμένο βούτυρο. Ανακατεύουμε καλά, προσθέτουμε αλεύρι και συνεχίζουμε να ανακατεύουμε μέχρι να έχουμε έναν πηχτό χυλό.
απλώνουμε τα 20 γραμμάρια από το λιωμένο βούτυρο σε ένα στρογγυλό ταψί, σουρώνουμε το γλυκό του κουταλιού και απλώνουμε τα κεράσια στη βάση. Απλώνουμε από πάνω το μείγμα της ζύμης και ψήνουμε για 10 λεπτά στους 200 βαθμούς. Απλώνουμε στην επιφάνεια το βούτυρο κομμένο σε κυβάκια και συνεχίζουμε το ψήσιμο για 20 με 25 λεπτά στους 180 βαθμούς. Αφαιρούμε, αφήνουμε να κρυώσει και σερβίρουμε με ζάχαρη άχνη, σαντιγί, σιρόπι από το γλυκό του κουταλιού και φύλλα δυός μου. Και ήρθε η ώρα να δοκιμάσω κουτάλι πυρούνι, φίλε Μπελέση. Αυτό έλειπε να πεις ότι χρειάζεται κουτάλι για να το φάμε. Θα πάρω από εδώ για να έχει ωραίο πλάνο η πλαϊνή κάμερα. Εδώ. Και κοίταξε. Παίρνεις λίγο απ' όλα, κερασάκι, σαντιγί. Λοιπόν, μπορούμε να βάλουμε παγωτό, αλλά δεν είναι γαλλικό πια το κλαφουτί ή κλαφούτι. Είναι ελληνικό, εμείς βάζουμε παγωτά πάνω από όλα τα γλυκά. Παραδοσιακά, πάνω από τις μιλόπιτες, τα στρούντελ, τα απλά γλυκά, τα κλαφούτι και όλα τα υπόλοιπα, στην Ευρώπη βάζουν σαντιγί. Βάλτε ό,τι θέλετε, δεν με πειράζει, αρκεί να το ευχαριστηθείτε. Και σκέτο είναι τέλειο.